Καλησπέρα φίλοι και φίλες μου. Είμαι ο Χρήστος Κοσμίδης, βότανοθεραπευτής. Το σημερινό θέμα είναι καθαρά γυναικείο. Αφορά την περίοδο των γυναικών. Αφορά τα έμεινα των γυναικών στην εφηβεία και στην εμεινόπαυση. Το ξεκίνημα της έμεινου ρύσης σηματοδοτεί για ένα κορίτσι το πέρασμα από την παιδική ηλικία στον κόσμο των ενήλικων. Προκειμένου όμως αυτή η μεταβολή, αυτή η μετάβαση να γίνει ομαλά και με ισορροπία, δεν χρειάζεται μόνο γνώση, αλλά υποστήριξη στο παιδί από την πλευρά των μεγάλων και ιδιαίτερα από την πλευρά της μητέρας του. Πότε είναι φυσιολογικό να ξεκινάει μία περίοδος, η περίοδος. Η περίοδος εμφανίζεται ανάμεσα στα 10 και στα 16 χρόνια του κοριτσιού. Η απόκληση είναι μεγάλη γιατί υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συντελούν. Όπως η εμφάνιση στο συγκεκριμένο όμως χρονικό πλαίσιο μεταξύ 10 και 16 ετών να θεωρείται απόλυτα φυσιολογική. Η μέση ηλικία είναι περίπου τα 12,2 έτη και υπάρχει μια τάση μείωσης στα 12 έτη τα τελευταία 20 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πότε θα διαθετήσει ένα κορίτσι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες με το βασικότερο που είναι η κληρονομικότητα. Αν οι περισσότερες γυναίκες στην οικογένεια του κοριτσιού έχουν να διαθετήσει σχετικά μεγάλες σε ηλικία, δηλαδή στα 15 παραδείγματος χάρη, είναι δύσκολο στο κορίτσι αυτό να εμφανιστεί περίοδος σε πολύ μικρότερη ηλικία, στα 11 ή στα 12. Οι ανομαλίες στον κύκλο των γυναικών είναι μια συνηθισμένη υπόθεση. Οι διαταραχές και τα διάφορα μικροπροβλήματα στην έμεινο ρύση όχι μόνο δεν πρέπει να προξενούν ανησυχία, αλλά πρέπει να θεωρούνται αναμενόμενα. Και οι ανομαλίες αυτές, ας τις δώσουμε ένα όνομα, μια ταυτότητα, συνήθως είναι, πρώτον, αταξία στην εμφάνιση της περιόδου. Μία κοπέλα σπάνια έχει από την αρχή της περίοδου σταθερό κύκλο 26 με 30 ημέρες που θεωρείται ο πλέον φυσιολογικός. Είναι πιθανό να έχει περίοδο κάθε 2 μήνες, ακόμη και 2 φορές μέσα στον ίδιο μήνα, κάθε 15 ημέρες. Η μεγάλη ποσότητα αίματος, η λεγόμενη μητροραγία, είναι μεγαλύτερη από αυτή από μιας ενήλικης γυναίκας και είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο σε κορίτσια που βρίσκονται στις αρχές αυτής της κατάστασης. Υπάρχει διακοπτόμενη περίοδος. Είναι μια δυσλειτουργία φυσιολογική στα κορίτσια. Δηλαδή να εμφανίζεται περίοδος για 2 ή 3 μέρες να σταματάει και να επανέρχεται μετά από λίγες ημέρες. Η περίοδος της έφηβης διαρκεί περισσότερο από ό,τι στις ενήλικες γυναίκες. Η μέση διάρκεια της εμήνου ρύσης είναι 1 εβδομάδα για τα κορίτσια, ενώ στις μεγάλες γυναίκες είναι περίπου 4 με 5 ημέρες. Ο γυναικείος κύκλος είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ 2 περιόδων. Η πρώτη ημέρα της περιόδου ορίζεται σαν πρώτη ημέρα του κύκλου. Για το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών, 80-85%, ο κύκλος έχει διάρκεια γύρω στις 28 με 30 ημέρες. Παρά τα αυτά υπάρχουν γυναίκες
που έχουν πολύ μικρότερους ή μεγαλύτερους κύκλους. Έτσι μην ανησυχείτε αν η περίοδός σας έρχεται σταθερά κάθε 22 ή κάθε 45 ημέρες. Είναι βέβαια σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η διάρκεια του κύκλου δεν πρέπει να διαφέρει μόνο από γυναίκα σε γυναίκα, αλλά μπορεί να έχει διακυμάνσεις και από μήνα σε μήνα. Το στρες, η συναισθηματική φόρτιση, ένα ταξίδι από μία ήπειρο σε μία άλλη, το κρύο, η ζέστη, η αυξομοίωση του βάρους είναι παράγοντες που μπορεί να αποσυντονίσουν περιστασιακά την έμεινο ρύση. Ας πούμε λίγα λόγια για την σύλληψη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν οι κοπελίτες και να μπορούν να το παρακάμπτουν. Περισσότερες πιθανότητες για σύλληψη υπάρχουν στα μισά του κύκλου, όταν συμβαίνει η οθυλακιορυξία. Και αυτό ισχύει βέβαια για τον κανονικό κύκλο των 28 ημέρων. Ενώ εάν ο κύκλος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος των 28 ημερών, οι γόνιμες μέρες είναι 14 ημέρες πριν από την επόμενη περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει ένας κύκλος 28 ημερών, το οθυλάκιο σπάει τη 14η ημέρα και το όριμο οάριο απελευθερώνεται και μεταφέρεται στις σάλπιγγες, όπου περιμένει να γονιμοποιηθεί από τα σπερματοζωάρια. Το οάριο παραμένει ζωντανό και μπορεί να γονιμοποιηθεί για τις επόμενες 36 ώρες. Η φάση αυτή ονομάζεται μεσοκυκλική. Η ρήξη του οθυλακίου ουσιαστικά συμβαίνει σε μία ημέρα, αλλά η γυναίκα είναι γόνιμη για 2 ημέρες μετά την ορυξία. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το σπέρμα επιβιώνει στο σώμα της γυναίκας για 2 με 3 μέρες από την ημέρα της συνουσίας. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανό να μείνει κάποια γυναίκα έγκυος αν υπάρχει ελεύθερη επαφή 2 ημέρες πριν την οθυλακιορυξία. Υπάρχουν μικροπροβλήματα τα οποία χρειάζονται η δίμονα, και αυτός ο δίμονας είναι ο γυναικολόγος, κοινώς, να το πω, μουνίατρος, οι οποίοι δίνουν ένα χρονικό περιθώριο 2 χρόνων προκειμένου να αποκατασταθούν οι οποιασδήποτε ανομαλίες και να αποκτήσει ο κύκλος του κοριτσιού φυσιολογικούς ρυθμούς. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες τα προβλήματα που παρατηρούνται ξεφεύγουν από τα όρια και χρειάζεται η παρέμβαση του γιατρού. Εάν παρουσιάζει αναιμία, τα περισσότερα παιδιά, αν και έχουν άριστες διατροφικές επιλογές σε σχέση με το παρελθόν, εν τούτης έχουν αποκτήσει κακές συνήθειες, αποφεύγουν τα ολόκληρα γεύματα για λόγους δίαιτας, επιλέγουν συχνά να πάνε να φάνε σε fast food και ό,τι τρώνε συνήθως είναι όξινο, δεν είναι αλκαλικό. Έτσι εμφανίζεται η σιδηροπενική αναιμία στις κοπέλες και όταν ξεκινάει η περίοδος τους βρίσκει τον οργανισμό, βρίσκει τις αποθήκες σιδήρου να είναι άδειες, κυρίως από λανθασμένες διατροφικές επιλογές. Τι πρέπει να κάνετε? Εάν διαπιστώσετε ότι η κοπέλα εμφανίζει συμπτώματα αναιμίας,
αυτό θα το δείτε και στο πρόσωπο, το οποίο είναι χλωμό κίτρινο, από την κούραση την εύκολη, από τα παράπονα για ζαλάδες. Καλό θα είναι να επισκεφτείτε ένα γιατρό, ο οποίος βέβαια θα τη συστήσει αλλαγή στη διατροφή και χορήγηση σιδήρου για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παραπέψει το κορίτσι σε γυναικολόγο, ο οποίος μπορεί να της χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή ώστε να μειωθεί η ροή του αίματος. Προσωπικά είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή, είτε πρόκειται για αντισυλληπτικά, γιατί αυτά δίνουν οι γυναικολόγοι, είτε για προγεστερόνια. Στο τέλος της εκπομπής θα αναφερθώ στο τι προτείνει η βοτανοθεραπεία. Εάν υπάρχει πόνος, η πόνη είναι μια συνηθισμένη κατάσταση στη διάρκεια της περίοδου, ακόμη και αν δεν εμφανίζεται κάθε μήνα. Δεν υπάρχουν κανόνες στην ένταση, στη διάρκεια ή στη συχνότητα της εμφάνισής του, αφού όλα αυτά τα στοιχεία διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό. Εξάλλου, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός στον πλανήτη. Γενικά, μπορείτε να δώσετε στην κοπέλα ένα αναλγητικό, το οποίο θα μετριάσει τους πόνους. Και για το αναλγητικό θα μιλήσουμε πάλι για το τι προτείνει η βοτανοθεραπεία, διότι τα αναλγητικά όλα, τα χημικά αναλγητικά, όλα έχουν παρενέργειες. Όλα συντείνουν στην τοξινεμία. Τι πρέπει να κάνετε? Να συμβουλευτείτε ένα γυναικολόγο. Εάν το κορίτσι παραπονιέται για έντονους πόνους που διαρκούν πολύ, στη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, και δεν περνάμε αναλγητικά, ή ας συνδυάζεται με κάτι άλλο, όπως είναι πόνη και αιμορραγία μαζί. Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που θα πρέπει να προσέχουν όλες οι μητέρες που έχουν μικρά κορίτσια στην ανάπτυξή τους. Η περίοδος είναι το τελευταίο από τα χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου που εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη του κοριτσιού. Πρώτα το κορίτσι αρχίζει να ψηλώνει, μετά μεγαλώνει το στήθος του, στη συνέχεια και σχεδόν παράλληλα με την αύξηση των μαστών εμφανίζεται και η τριχοφυΐα. Και τέλος, όταν έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια, εμφανίζεται η περίοδος. Το ύψος σχεδόν σταθεροποιείται με την περίοδο, χωρίς όμως να αποκλείεται και η πιθανότητα το κορίτσι να πάρει μερικά εκατοστά και μετά την εμφάνιση της περίοδου. Τα στάδια αυτά διαρκούν κατά μέσο όρο 4 χρόνια. Με το ξύπνημα όμως των γυναικείων ορμονών στον οργανισμό της έφηβης είναι πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα στην ανάπτυξή της. Τι πρέπει να κάνετε? Εάν υπάρχει δυσαναλογία στην ανάπτυξη του κοριτσιού, όπως είναι η υπερβολική τριχοποιία ή η ασυμμετρία μαστών, ο ένας μαστός δηλαδή να διαφέρει από τον άλλο, θα πρέπει να ενημερώσετε οπωσδήποτε τον γυναικολόγο σας. Μπορεί να είναι κάτι φυσιολογικό, μπορεί όμως να πρόκειται για ορμονική διαταραχή ή για άλλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι αλλαγές στο ορμονικό σύστημα κατά τη διάρκεια της περίοδου επηρεάζουν πολύπλευρα το σώμα μιας γυναίκας. Ανάμεσα στις λειτουργίες που δοκιμάζονται είναι και ο μεταβολισμός. Ο ρόλος της διατροφής αυτές τις δύσκολες μέρες του μήνα θα πρέπει να υποστηρίξει η διατροφή τη διαδικασία του μεταβολισμού των θρεπτικών συστατικών.
αλλά και να προσφέρει ανακούφιση από συμπτώματα όπως είναι ο πόνος στην κοιλιά, οι πονοκέφαλοι, οι μικρανίες, καθώς και η αλλαγή στη διάθεση. Οι περισσότερες γυναίκες για να ανακουφιστούν αυτές τις δύσκολες μέρες το ρίχνουν στα γλυκά, γίνονται γλυκατζούδες. Γιατί ο μεταβολισμός μιας γυναίκας αυξάνεται λίγο ή πολύ και κατά συνέπεια το ίδιο συμβαίνει και με τις ανάγκες της σε θερμίδες. Χρειάζεται περισσότερες θερμίδες. Όπως έχει υπολογιστεί, μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της περίοδου καταναλώνει περίπου 250 θερμίδες, περισσότερες από το κανονικό. Οι θερμίδες αυτές προέρχονται από τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες και λίπους. Γιατί λιγουρεύονται όμως τα γλυκά κατά τη διάρκεια της περίοδου? Η απάντηση είναι απλή. Οι γλυκές γεύσεις συνήθως συνδέονται με ευχάριστα συναισθήματα. Γι' αυτό και ένα κομμάτι σοκολάτα ανακουφίζει συναισθηματικά και εγκεφαλικά τον πόνο. Ποια συστατικά της διατροφής όμως είναι απαραίτητα? Μπορεί τα γλυκά να προσφέρουν εγκεφαλική ανακούφιση, υπάρχουν όμως τρόφιμα τα οποία έχουν ουσιαστικά παυσίπονη δράση τόσο στο μυϊκό όσο και νευρικό σύστημα. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όλα τα λαχανικά και ιδιαίτερα το σπανάκι, που είναι πλούσιο σε σίδηρο, οι μπανάνες, τα αποξηραμένα φρούτα και οι ξηροί καρποί, που είναι επιλογές πλούσιες σε ένα μυοχαλαρωτικό συστατικό όπως είναι το μαγνήσιο. Σημειωτέων ότι το μαγνήσιο θα πρέπει να, για να αφομοιωθεί από τον οργανισμό όταν λαμβάνεται από τα τρόφιμα, αφομοιώνεται άνετα. Εάν ληφθεί όμως εξωτερικά, τότε θα πρέπει παράλληλα να καταναλωθεί μαζί με ασβέστιο για να γίνει αφομοίωση. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. Οι ηλιόσποροι, τα φιστίκια υγιεινής και τα θαλασσινά περιέχουν την αντικαταθλιπτική βιταμίνη Β6. Τέλος, η βιταμίνη D που βρίσκεται κυρίως σε λιπαρά ψάρια όπως είναι οι σαρδέλες και σε συμπληρώματα βέβαια διατροφής, εξασφαλίζει το απαραίτητο ασβέστιο στο νευρικό σύστημα, μειώνοντας τον πονοκέφαλο, την εξάντληση, ακόμη και την τάση για γλυκά. Βέβαια, τη βιταμίνη D μπορεί να τη λάβουν οι κοπέλες κάνοντας ηλιοθεραπεία. Βέβαια, υπάρχει μια λεπτομέρεια την οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζουν. Μετά την ηλιοθεραπεία θα πρέπει να μην πληθούν. Και φτάνουμε σε ένα άλλο συχνό ερώτημα. Μπορεί μια κοπέλα κατά τη διάρκεια της περίοδου να κολυμπήσει? Θα πρέπει η κοπέλα, ιδιαίτερα στις αρχές της περίοδου, να αποφύγει το μπάνιο όταν είναι αδιάθετη, τουλάχιστον για το πρώτο καλοκαίρι. Αυτό για να μπορέσει να εξοικειωθεί με την αλλαγή την οποία βιώνει πρώτον, και αφετέρου γιατί το μπάνιο στη θάλασσα επιτρέπεται σε γυναίκες μόνο με τη χρήση του ταμπών και το ταμπών δεν συνιστάται για τις νέες κοπέλες. Εσείς που είστε μητέρα, πώς θα προετοιμάσετε σωστά την κόρη σας?
Η σωστή ενημέρωση σχετικά με την έμεινο ρύση γιατί συμβαίνουν πάρα πολλές αλλαγές στον οργανισμό του κοριτσιού και η αντιμετώπιση ενός πανικού μπορεί να δημιουργηθεί στο κορίτσι και να παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξοικείωση με αυτό το νέο δεδομένο στη ζωή του. Έτσι, εσείς θα πρέπει να την ενθαρρύνετε να σας μιλάει για οτιδήποτε νιώθει, χωρίς να ντρέπετε. Δεν υπάρχει ντροπή στο σώμα, είτε είναι γυναικείο, είτε είναι ανδρικό. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η εμφάνιση της εμήνου ρύσης σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή σε κάθε επίπεδο της ζωής του κοριτσιού. Η ψυχολογική υποστήριξη από τους γονείς και από τους δύο, αν θεωρηθεί απαραίτητη, είναι εξίσου σημαντική με τις πρακτικές συμβουλές. Θα πρέπει να της κάνετε κάποιο αιματολογικό έλεγχο, γιατί όταν έρθει η περίοδος στην κοπελιά, καλό θα είναι να της κάνετε ένα έλεγχο σιδήρου και φεριτίνης, ώστε να προληφθεί τυχόν πρόβλημα ανεμίας για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως. Θα πρέπει να ενημερώσετε τα παιδιά, τα κορίτσια, για τη σημασία της καθαριότητας και της προσωπικής υγιεινής. Γιατί συνήθως τα περισσότερα παιδιά είναι αμελή επάνω σε αυτά τα θέματα. Η συχνή αλλαγή του εσώρουχου, το ντουζ, η χρήση σαπουνιού χωρίς άρωμα και κατά προτίμηση με όξινο pH είναι βασικοί κανόνες που θα πρέπει να τηρεί μόνη η κοπέλα χωρίς τη δική σας επιτήρηση. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθει να αγαπά και να φροντίζει τον εαυτό της. Μιλήστε της για τα ταμπών. Πάρα πολλές κοπέλες ξεκινούν και χρησιμοποιούν ταμπών χωρίς να γνωρίζουν ούτε τον ρόλο ούτε τον τρόπο χρήσης. Εξηγήστε στην κόρη σας πώς και πότε να το χρησιμοποιεί. Καλό θα είναι να την αποθαρρύνετε για τη χρήση του ταμπών τουλάχιστον για τα πρώτα 2-3 χρόνια της περιόδου της, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να προσαρμοστεί η ίδια αλλά και το σώμα σε μία νέα πραγματικότητα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Ευχαριστώ. Επανερχόμαστε και πάλι. Τι μπορεί να συμβαίνουν τις ημέρες της οοθυλακιορυξίας? Μπορούν να υπάρχουν μερικές σταγόνες αίμα, να υπάρχουν αυξημένες κολπικές εκκρίσεις, να υπάρχουν πόνοι χαμηλά στην κοιλιά. Υπάρχουν πολλά σημάδια που μπορούν να σας βάλουν σε υποψία ότι περνάνε οι μέρες της οορυξίας, όπως για παράδειγμα ένας παροδικός πόνος χαμηλά στην κοιλιά, λίγες σταγόνες αίμα, μικρή αύξηση της θερμοκρασίας και μισό βαθμό, δηλαδή από 36,6 να πάει στους 37, πρίξιμο στο στήθος, συμπτώματα δηλαδή παρόμοια με αυτά που εκδηλώνονται πριν την περίοδο, αλλά είναι μικρότερης έντασης. Όμως, το πιο χαρακτηριστικό σημάδι της οοθυλακιορυξίας είναι η έκρηση περισσότερης τραχυλικής βλένας, η οποία βοηθά τα σπερματοζωάρια να φτάσουν στο άριο. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε στις νέες κοπέλες, τα κορίτσια σας, το ρόλο που παίζουν δύο αδένες οι οποίοι βρίσκονται στα χείλη του εδίου,
ονομάζονται Βαρθολίνιοι Αδένες και η δουλειά τους είναι να εκρίνουν υγρά τα οποία βοηθούν στη συνουσία. Εάν τυχόν τα κορίτσια φοράνε στρινγκ, φοράνε στενά παντελόνια ή τρίβονται πάνω σε σέλες ποδηλάτου, υπάρχει φόβος να πριστούν οι Βαρθολίνοι Αδένες και τότε εκρίνουν αίμα, πίουν δίσωσμα υγρά και δημιουργούν πάρα πολύ πόνο. Θα πρέπει να ενημερώσετε τα κορίτσια για τη λειτουργία των Βαρθολίνιων Αδένων. Σύμφωνα με δική μου γνώση και εμπειρία, ακόμη και μεγάλες γυναίκες δεν γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των αδένων. Θα παρακαλέσω να δώσετε τη δέουσα προσοχή, γιατί είναι επώδυνη η θεραπεία. Και ας δούμε εάν ο ανώμαλος κύκλος μπορεί να ρυθμιστεί. Ένας ακανόνιστος κύκλος κατά κύριο λόγο οφείλεται σε ορμονικές διαταραχές ή σε ανατομικά αίτια και για να ρυθμιστεί χρειάζεται απαραίτητα η διάγνωση του γιατρού. Ο γυναικολόγος, εκτός από το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό που θα πάρει και πέρα από τη γυναικολογική και υπερηχογραφική εξέταση που θα κάνει, θα ζητήσει ορμονικές εξετάσεις και βάσει των αποτελεσμάτων θα χορηγήσει την κατάλληλη αγωγή, που συνήθως είναι αντισυλληπτικά ή χάπια προγεστερόνης που κάνουν ακόμη περισσότερο όξινο τον οργανισμό. Θεωρώ λάθος σε αυτή την αγωγή. Θεωρώ ότι υπάρχουν φυτοϊστρογόνα τα οποία δεν έχουν παρενέργειες, για τα οποία θα μιλήσουμε στο τέλος της εκπομπής και τα οποία ρυθμίζουν απόλυτα και χωρίς παρενέργειες την περίοδο. Οι γυναικολόγοι πριν από κάθε εξέταση όφυλαν να ζητούν την αλκαλικότητα, το pH του αίματος ή των ούρων. Αλλά το pH έχει σχέση με τη διατροφή και οι γιατροί στα πανεπιστήμια δεν διδάσκονται διατροφή. Συνεπώς, όταν κάποιος δεν γνωρίζει τα ακριβή αίτια, πώς μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα? Αυτό βέβαια το έχουν αναλάβει και είναι καθήκον των φαρμακευτικών εταιριών. Και αναφέρομαι στην επιμόρφωση των γιατρών. Από τους συνεργάτες των φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες δεν θέλουν θεραπεία, θέλουν καταστολή. Θέλουν αγγελάδες να τις αρμέγουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Η διακοπή της περίοδου και τα προβλήματα της οθυλακιορυξίας μπορεί να προκαλέσουν πρώτο το πρόχειρο και ανθυγιεινό φαγητό, δεύτερον η υπερβολική και η εξαντλητική άσκηση. Η άσκηση είναι καλή, είναι ευεργετική για το σώμα και την ψυχική μας διάθεση, αρκεί να μην εξουθενώνει τον οργανισμό μας. Οι υπερβολές πάντα βλάπτουν. Οι υπερβολές στη γυμναστική, ειδικά σε επίπεδο πρωταθλητισμό, όχι μόνο δεν κάνουν καλό, αλλά κρύβουν και πάρα πολλούς κινδύνους. Γιατί μπορεί να διαταράξουν τη ρυθμικότητα του κύκλου, που είναι συνηθισμένο φαινόμενο για τις γυναίκες που κάνουν πρωταθλητισμό, που ασχολούνται με επαγγελματικό χορό κλπ. Όταν μια γυναίκα περιμένει την έμεινο ρήση, τότε αυξάνεται η νευρικότητα, ματώνουν τα ούλα, βελτιώνεται ο προσανατολισμός της και έχει έντονη επιθυμία για γλυκά. Όσο πλησιάζουν αυτές οι μέρες, η ισορροπία στο σώμα και στην ψυχολογία της γυναίκας χάνεται, μειώνεται.
Τη θέση της ευεξίας και της ενεργητικότητας την παίρνει η μελαγχολική διάθεση, το αίσθημα της κόπωσης, η αϊπνία, τα τεντωμένα νεύρα, ενώ παρατηρούνται και πολλές σωματικές αλλαγές, όπως είναι κράμπες, φούσκωμα, πρίξιμο στο στήθος και στα πόδια, πόνοι στην κοιλιά, ενοχλήσεις στη μέση, πόνο κέφαλι, σπυράκια στο πρόσωπο, ευαίσθητα ούλα, εξαιτίας της αύξησης της προγκεστερόνης και κάνουν την εμφάνισή τους όταν έρχεται η περίοδος, αλλά υποχωρούν μόλις επέλθει η ορμονική ισορροπία. Επίσης, μεγαλώνει η επιθυμία για γλυκά και τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες, ενώ στα περίεργα των ημερών εκείνων ανήκει το γεγονός ότι βελτιώνεται ο προσανατολισμός. Τα παραπάνω συμπτώματα δεν είναι δεδομένο ότι παρουσιάζονται κάθε μήνα και ότι αφορούν όλες τις γυναίκες. Πώς μπορεί να επέλθει η ανακούφιση? Αυτή επέρχεται με τη χρήση αναλγητικών, με θερμά επιθέματα, με κομπρέσες δηλαδή, προτείνω εγώ, για 3 λεπτά ζεστά επιθέματα, ζεστές κομπρέσες στην κοιλιά και 1 λεπτό κρύες. Αυτό μπορείτε να το κάνετε 3-5 φορές εναλλάξ. Είναι σαν να βάζετε ένα μασέρ μέσα στην κοιλιακή χώρα, στο εσωτερικό, και δημιουργεί τοπική υπερεμία. Αυτό ενεργεί αναλγητικά, μαζί με ένα ελαφρύ μασάζ εννοείται. Η πόνη πριν από την έναρξη της περίοδου και κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων ημερών είναι αναμενόμενη. Για να υπάρχει ανακούφιση θα πρέπει το άτομο να πάρει αναλγητικά ή σπασμολυτικά, ένα ζεστό ντους ή ένα ελαφρύ μασάζ στην κοιλιά ή κομπρέσες, θερμές κρύες εναλλάξ ή κατάκληση σε ευριακή θέση μπορούν να κάνουν το άτομο να αισθανθεί καλύτερα. Εάν όμως η πόνη είναι ανυπόφορη, είναι προτιμότερο να ζητήσουμε τη γνώμη του ειδήμονα, ο οποίος θα διαπιστώσει εάν οφείλονται σε κάποιο παθολογικό αίτιο και θα συστήσει τον κατάλληλο τρόπο για την αντιμετώπιση τους. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Συνήθως αντισυλληπτικά, παυσίπονα, σπασμολυτικά, όλα χημικής προέλευσης, τα οποία αντί να βελτιώσουν, δυστυχώς μεγαλώνουν το όλο πρόβλημα. Αυξάνεται η ερωτική διάθεση κατά τις ημέρες της περίοδου? Η ερωτική διάθεση έχει πλέον αποσυνδεθεί από τις βιολογικές μας συνιστώσεις, αλλά είναι διαπιστωμένο ότι η σεξουαλική επιθυμία είναι εντονότερη στη μέση του κύκλου κατά τις ημέρες της οθυλακιορυξίας και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στις διακυμάνσεις των ορμονών που παρατηρούνται στον οργανισμό της γυναίκας και αποδίδονται στην αύξηση των ιστρογόνων και της τεστοστερόνης. Αυτό που προκαλεί όμως ιδιαίτερη εντύπωση είναι η διαπίστωση των ερευνητών ότι κατά τη διάρκεια των γόνιμων ημερών οι άνδρες βρίσκουν πιο σεξι και σαγηνευτική τη γυναικεία φωνή. Κάτι αλλάζει στην απόχρωσή της. Και μετά την περίοδο
στα 45 με 48 μέχρι τα 54 χρόνια να σου και η εμεινόπαυση. Η περίοδος σημειωτέων, οι μέρες της εμεινουρίσης είναι ένα δώρο της φύσης κατά το οποίο καθαρίζει η γυναίκα από τοξίνες και βαρέα μέταλλα. Και μετά κάποια στιγμή σταματάει η γονιμότητα και έρχεται η εμεινόπαυση, η οποία κυμαίνεται περίπου από τα 40 μέχρι τα 54 χρόνια των γυναικών. Σημαίνει ότι η περίοδος μετάβασης από την αναπαραγωγική ηλικία στην εμεινόπαυση έχει ολοκληρωθεί. Αυτή η εμεινόπαυση που συμβαίνει σε μια μειοψηφία γυναικών είναι γύρω στα 40 χρόνια τους. Ψάχνουν να βρουν οι επιστήμονες τρόπο ώστε να εξακριβωθεί η ηλικία που η κάθε γυναίκα θα μπει στην εμεινόπαυση. Ωστόσο σήμερα κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια. Σε λίγους μήνες θα ολοκληρωθεί η έκδοση ενός βιβλίου το οποίο επιμελούμε εδώ και αρκετά χρόνια, πολλές δεκάδες χρόνια, και αφορά το θέμα των βοτάνων. Έχουν γραφεί πάνω από 650 βότανα με τις διάφορες ιδιότητες και μετράσεις, και για όσα βότανα δεν υπήρχε βιβλιογραφία αναγκάστηκα να κάνω χημικές εξετάσεις για να βρω τις δραστικές ουσίες και να τα ταξινομήσω. Συνοδεύονται τα 650 βότανα με 3.000 συνταγές που καλύπτουν τα πάντα. Αυτό θα είναι το λιθαράκι, αυτό θα είναι το δώρο μου στις επόμενες γενιές. Να μπορέσουν να γίνουν θεραπευτές, να γνωρίζουν τα διάφορα συμπτώματα και ακολούθως να δίνουν λύσεις. Θα έχει τον τίτλο «Ιωνική θεραπευτική με βότανα», και έχω πάρει ένα κομμάτι που αφορά την εμεινόπαυση και την οστεοπόρωση από τα περιεχόμενα του. Ακούστε με λοιπόν. Η εμεινόπαυση και η οστεοπόρωση παρουσιάζονται σε ηλικίες μεταξύ των 40 με 60 ετών με το σταμάτημα της εμεινουρίσης. Ελαττώνεται η παραγωγή ιστρογόνων και προγεστερόνης από τις οθήκες. Ακανόνιστες εμεινορυσίες με αίτια, κύστες ή ινομοιώματα στη μήτρα, αϊπνία, καρδιακές διαταραχές, νεύρα, εξάψεις, εφυδρώσεις, ξηρότητα κόλπου, καθώς και προβλήματα οστεοπόρωσης. Για τις εξάψεις θα πρέπει να μειώσετε τους καφέδες, την κόκα-κόλα, τα ενοπνευματώδη. Αντισταθμίστε την απώλεια ορμονών με τζινσέγκ, με βασιλικό πορτό, με σαλάτες, με φρούτα, με τρόφιμα που έχουν βιταμίνη Ε, με κεφίρ, με γιαούρτι και διάφορα τυριά ή αμύγδαλα και σουσάμι για την έλλειψη του ασβεστίου. Αυξήστε την κατανάλωση δημητριακών, λαχανικών, φρούτων. Μειώστε τις πρωτεϊνούχες τροφές, τα κρέατα, τα τυροκομικά. Κάντε ηλιοθεραπεία και πάρτε μουρουνόλαδο για αναπλήρωση της βιταμίνης D. Τρώτε αμύγδαλα και σουσάμι για αναπλήρωση του ασβεστίου.
ασκηθείτε και αποφύγετε το στρες. Πίνετε 3 σταγόνες υπεροξιδίου του υδρογόνου σε νερό 3 φορές την ημέρα. Όχι σκέτο, δημιουργεί εγκάβματα. Κάντε ένα μείγμα από βάλσαμο, θυμάρι, κρόκο κοζάνης, λιγαριά, φασκόμηλο, μάραθο, βασιλικό και ροδοπέταλα. Κάντε αφέψιμα και πίνετε 2 φλιτζάνια ημερησίως. Κάντε μείγμα από βάλσαμο, λεβάντα και φασκόμηλο. Κάντε έγχυμα. Και όταν κρυώσει, προσθέστε έμβρεγμα ιξού και κάνετε πλύσεις. Για την οστεοπαινία και την οστεοπόρωση καταδικάζεστε να λαμβάνετε ημερησίως περίπου 5 ξερά δαμάσκηνα, αποξηραμένα δαμάσκηνα, με μία κουταλιά μαύρες σταφίδες. Τα βάζετε σε ένα ποτήρι νερό το βράδυ και το πρωί, αφού πλύνετε τα δόντια, πίνετε το νερό, διότι μετά τον ύπνο τα κύτταρα του οργανισμού είναι αφυτατωμένα και το πρώτο που χρειάζονται είναι νερό και όχι καφές, ο οποίος τσιγκλά και κουράζει τα επινεφρίδια των νεφρών, για να μπορέσει ο οργανισμός να προσλάβει το ασβέστιο που χρειάζονται. Γιατί τα κόκαλα είναι ζωντανός ιστός που ανανεώνεται διαρκώς από τους οστεοκλάστες, οι οποίοι απορροφούν τα παλαιά κύτταρα των κοκάλων και δημιουργούν νέα. Λαμβάνει το ασβέστιο και το μεταφέρει στο αίμα για να αλκαλοποιηθεί. Εάν χαθεί αυτή η ισορροπία, τότε καταστρέφονται τα παλιά κόκαλα χωρίς την αντίστοιχη ανανέωσή τους και έτσι εμφανίζεται η οστεοπόρωση. Τα περισσότερα φάρμακα αναστέλουν τη λειτουργία των οστεοκλαστών και έτσι τα οστά μεταβάλλονται και γίνονται οστεοπαινικά και εύθραυστα. Τα δαμάσκηνα ενεργοποιούν τη λειτουργία των οστεοκλαστών που μπορούν να αναστρέψουν την πορεία της οστεοπόρωσης εξαιτίας του βορείου. Το βόρειο ρυθμίζει τον μεταβολισμό των μεταλλικών στοιχείων, τα επίπεδα των ορμονών, τα ιστρογόνα, που αυξάνουν την απορρόφηση ασβεστίου και βοηθά στη μετατροπή της βιταμίνης D. Ρυθμίζει κατάλληλα την ποσότητα μαγνησίου ασβεστίου στα ούρα, ώστε να είναι περισσότερα και να βοηθούν στην ανακατασκευή των οστών. Επίσης, τα δαμάσκηνα βοηθούν την καλή λειτουργία της καρδιάς, ισορροπούν τη χοληστερόλη και με τις φυτικές ίνες εξισορροπούν τη λειτουργία των εντέρων. Κόψτε την κοκακόλα. Το φωσφορικό οξύ που έχει συμβάλλει στην απώλεια ασβεστίου και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, μια είναι ένα αποτέλεσμα από το Πανεπιστήμιο Ταφτ της Βοστόνης. Η ασπαρτάμη, το γλυκαντικό που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα στην Coca-Cola, δεν είναι τίποτα άλλο παρά περιτώματα μικροοργανισμών.
τα οποία είναι άκρος τοξικά και καρκινογόνα. Τώρα κάποια στιγμή την είχαν αλλάξει την ασπαρτάμη με την νεοτάμη, ακόμη χειρότερα. Υπάρχει κάτι. Παλαιότερα οι άνθρωποι έπιναν απευθείας γάλα από τις αγελάδες ή τα κατσίκια. Το ένζυμο φωσφατάση που είναι στο ομό γάλα κάνει το ασβέστιο απορροφήσιμο. Με την παστερίωση αυτό το ένζυμο καταστρέφεται. Εάν βρείτε και έχετε κάποιο υγιές ζώο, πίνετε 1 με 2 φλιτζάνια ομό γάλα, ομό, ούτε βραστό ούτε αποστηρωμένο. Κατά την παστερίωση ή το βράσιμο, η φωσφατάση και η καζεΐνη δυστυχώς καταστρέφονται. Για την εμμηνόπαυση προτείνω ένα μείγμα βοτάνων από άγριο γιάμ, σπόρους έλινου, ρίζες αγγελικής και φλοιτιάς. Μπορείτε να πίνετε τουλάχιστον 3 φλιτζάνια ημερησίως. Για εξάψεις και εφίδρωση της εμμηνόπαυσης προτείνω ένα μείγμα από τζίνσενγκ, βάλσαμο, πλατάγκο, φασκόμηλο, θυμάρι και καρπούς λιγαριάς. Μπορείτε να πίνετε 2 με 3 φλιτζάνια ημερησίως. Θα εξαφανιστούν τόσο οι εξάψεις, τόσο και η εφίδρωση και θα ηρεμήσει και ο άντρας σας. Αυτό είναι βέβαιο. Άλλο μείγμα, πάλι για εξάψεις και εφίδρωση, είναι ισόποσα πάντα. Λιγαριά, σπόροι λιγαριάς, πλατάγκο, φασκόμηλο, θυμάρι, αχιλέα, αλχεμίλι, βάλσανο και πολύγωνο. Μπορείτε να πίνετε 2 με 3 φλιτζάνια ημερησίως. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή πάλι για διαφημίσεις. Κάντε πλύσεις του κόλπου με μείγμα από λεβάντα, βάλσαμο, φασκόμηλο και έμπρεγμα ιξού. Μειώστε τις πρωτεϊνούχες τροφές. Καταναλώστε δημητριακά ολικής άλεσης, όπως είναι το του δίκοκου σιταριού, της ζέας. Καταναλώστε γύρι μέλισσας, βασιλικό πολτό, κεφίρ ή γιαούρτι. Πίνετε μουρουνόλαδο, κάντε ηλιοθεραπεία για δημιουργία βιταμίνης D. Είναι πρωτόγνωρο σε μια ηλιόλουστη χώρα όπως η Ελλάδα να έχει κατοίκους με μειωμένη βιταμίνη D. Είναι ντροπή μας. Κάντε ηλιοθεραπεία, το πιο απλό. Κοιτάξτε τον ήλιο, γειωθείτε, πετάξτε τα παπούτσια και τις κάλτσες. Κάντε αποτοξίνωση με ζεόλιθο για 20 μέρες, μαζί με χλωρέλα. Απαλλάξτε τον οργανισμό από τοξίνες και βαρέα μέταλλα. Όταν υπάρχει επώδυνη εμμηνόρεια, κάντε το ακόλουθο μείγμα από βαλεριάνα, ανεμόνι, τσίμιτσι φούγκα, πετασίτη, σκουτελάρια, λεόνουρο και τζινσέγκ. Κάντε ένα έχημα και πίνετε 2 φλιτζάνια την ημέρα. Από το ίδιο τσάι ζεστό μπορείτε να βάλετε ένα κατάπλασμα στην κοιλιακή χώρα. Όταν υπάρχει καθυστέρηση, τότε μπορεί να την επαναφέρει σε κανονική λειτουργία ένα μείγμα από 2 κουταλιές σούπας από το καθένα, δηλαδή 2 κουταλιές αχιλέα, 2 κουταλιές λιγαριά, 2 κουταλιές λεόνουρο, 2 κουταλιές φλισκούνι, 2 κουταλιές τσουκνίδα και ένα κοφτό κουταλάκι γλυκού απίγανο. Κάντε έγχυμα και πίνετε το λιγότερο 2 φλιτζάνια ημερησίως.
όταν υπάρχει υπερβολική ροή αίματος. Πίνετε 2 φλιτζάνια από το εξής μείγμα βοτάνων. Αλχιμίλη, καψέλα, λεόνουρο και πολύγωνο. Με το ίδιο τσάι, με χλιαρό εννοείται, όχι καυτό, μπορείτε να κάνετε καθιστά μπάνια. Πάλι για υπερβολική ροή. Μπορείτε να πίνετε 2 φλιτζάνια από ένα μείγμα από αλχιμίλη, γεράνιο, ίδραστη και λεόνουρο. Με το ίδιο χλιαρό έχημα μπορείτε πάλι να κάνετε καθιστά μπάνια. Αναλγητικό για δύσκολες περιπτώσεις, όπως είναι τα έμεινα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, πάρκισον, ψωρισιακή αρθρίτιδα και ρευματισμοί, μπορείτε να πίνετε από 1 μέχρι 3 φλιτζάνια ημερησίως, από ένα μείγμα βοτάνων, από αρπαγόφυτο, μπορείτε να βάλετε 2 ή 3 κουταλιές της σούπας από το κάθε ένα. Αρπαγόφυτο, σπηρέα, φλιοϊτιάς, αχιλέα και ζαμπούκο. Αυτό ειδικά το μείγμα, αυτό το έχημα θα πρέπει να λαμβάνεται από άτομα τα οποία δεν λαμβάνουν αντιπυκτικά και θα πρέπει να γίνεται αποχή από τυροκομικά και από κρέατα για να υπάρχουν αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αφιερώνω αυτή την εκπομπή στα εγγόνια μου, στην Ιωκάστη και στην Ηλέκτρα. Δεν έχουν μπει ακόμη στην ωραία εποχή της Εμίνου Ρίσης. Θα μπουν σε μερικά χρόνια, αλλά το αφιερώνω από τώρα, τόσο στα εγγόνια μου, όσο και στα δικά σας παιδιά.